Ladies and gentlemen, please welcome. Καλώς όρισες, Σωτήρη. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, δεν ξέρεις ειλικρινά τι χαρά έχουμε. Μόλις μάθαμε ότι σε κλείσαμε για συνέντευξη. Γιατί θα έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει άποψη, που είναι μέσα στα πράγματα και που βιώνει μια πάρα πολύ ωραία περίοδο επαγγελματική. Θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τα πάντα για σένα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εμένα, μεγάλη μου χαρά. Με τι να αρχίσουμε, να αρχίσουμε με την πρώτη σου φορά στο θέατρο που μας είπες τώρα, λίγο πριν ξεκινήσουμε. Είναι ένα έργο του Έρικ Εμμάνιουελ Σμιθ, Ενιγματικές Παραλλαγές. Θα ανέβει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 4 Φεβρουαρίου. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με τον Πυγμαλίωνα για μια ακόμη φορά και με τον εξαιρετικό κύριο Γιάννη Μπέζο. Για πες μας λίγο πώς είναι η εμπειρία αυτή. Στην αρχή είχα λίγο ένα θέμα με τις ταχύτητες. Με τις πρόβες, με τη διαδικασία μου. Φαινόταν λίγο, αργό για τις ταχύτητες που έχω συνηθίσει εγώ. Ξανά και ξανά. Ναι, εγώ γενικά στον κινηματογράφο τους αφεύγω τις πρόβες. Και εκεί πέρα και το μεγάλο μου μάθημα, τη σπουδαιότητα του θεάτρου. Το ένα είναι ότι σου καταρρύπτει τη ματοδοξία σου, και το άλλο είναι ότι σε μαθαίνει να είσαι παρόν στη στιγμή σου, γιατί το παρόν είναι ο πιο μακρύς χρόνος. Δεν έχεις ούτε post rewind. Είσαι εκείνη την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα. Και αν δεν είσαι εκείνη την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα, χάνεις τη ζωή σου. Αν μεγαλώνεις τώρα, είσαι το παιδάκι σου και σκέφτεσαι. Θα χάσεις το τώρα. Σωστά. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του θεάτρου. Χτυπάει τη ματαιοδοξία σου και σε μαθαίνει να είσαι παρόν στο τώρα. Κατάλαβες γιατί πολλές ώρες. Ναι, κατάλαβα γιατί πολλές ώρες. Για να μπορείς μάλλον να είσαι παρόν, φαντάζομαι. Να σου πω, από όλες τις ιδιότητες αυτές που έχεις, γράφεις, σκηνοθετείς για τον κινηματογράφο, για την τηλεόραση, για το θέατρο εσχάτως, ασχολείσαι με τα ναυτιλιακά από ό,τι διάβασα. Ποια είναι η ιδιότητα που θα βάζεις εσύ δίπλα στο όνομά σου? Ωραία. Μ' αρέσει που μου την κάνεις αυτήν την ερώτηση, γιατί ξέρω ότι σαν άνθρωπος δεν του αρέσουν οι ταμπέλες. Οπότε τώρα που μου ζητάς να βάλω μια ταμπέλα εσύ, θα την βάλω ευχαρίστω. Θα διαλέξω. Τι σου είπε, Μίνο, την έφερε. Μίνο, όταν καλεσμένος είναι πιο διαβασμένος. Νομίζω ότι θα διάλεγα του σεναριόγραφου. Αλήθεια. Σ' αρέσει να γράφεις, ε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να γράφω, να διαβάζω. Γιατί δημιουργείς κόσμο, είσαι ελεύθερος σε εκείνο το πεδίο. Το γράψιμο, ξέρεις, δεν έχει budget, δεν έχει φάτο αυτό είναι ακριβό. Γράφεις ό,τι θες. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις το κείμενο έργο, αρχίζουν οι δυσκολίες, ξέρεις. Συγγνώμη, τώρα πια, όταν ξεκινάς να γράψεις κάτι, δεν πηγαίνει αυτόματα το μυαλό σου στην υλοποίηση? Ενώ στο ότι. Εντάξει, δεν θα βάλω τώρα να φεύγουν με. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Αλλά όταν ξεκινάω και γράφω, αυτά που ξέρω ότι στην παραγωγή θα κοπούν, τα γράφω με κόκκινα για να θυμάμαι που είναι. Γιατί λέω, αυτό μου τη φάνη τη σκηνή. Είναι ακριβή. Είναι. Θα μου πούνε φάνη, δεν βγαίνει το budget. Είναι. Ισχύει αυτό που είπες, ότι όταν βρίσκεις τοίχο στο budget, αναλαμβάνεσαι στη δράση. Ναι, το έχω κάνει πολλές φορές. Όταν η σκηνή είναι απαραίτητη. Όταν η σκηνή είναι ωραία. Αναλαμβάνεις το οικονομικό, εννοεί ο Μίνος. Ναι, ναι, ναι. Ότι το καλύπτεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Άμα μου πει η παραγωγή ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και σου είναι σημαντικό στο έργο. Ναι, το κάνω εγώ. Λέω θα το κάνω μόνος μου, εντάξει. Εγώ σε καταλαβαίνω, αλλά. Μπράβο. Ναι. Συγγνώμη, επειδή το πέταξε ο Μίνος και θέλουμε λίγο να μας το αναλύσεις παραπάνω αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι ένας σκηνοθέτης, ένας καλλιτέχνης, ότι παράλληλα κάνει και μια δουλειά τόσο πρακτική, τόσο μη καλλιτεχνική όσο είναι τα ναυτιλιακά. Πώς θα έκανα τις σκηνές που θέλω, μα δεν έκανα μια. Πες μας λίγο πώς συνδυάζεται αυτό. Και πώς και ασχολήθηκες με τα ναυτιλιακά. Όταν πήγα σε ηλικία 13 ετών, ήμουν 14, να πω ότι θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Οι γονείς μου πολύ λογικά μου είπανε στην Ελλάδα πας να γίνεις σκηνοθέτης. Μου είπανε όχι, πάρε ένα χαρτί όπως μου λέει ο πατέρας μου να εξασφαλίσει τη φασολάδα. Αυτή ήταν η ατάκα. Α, φασολάδα. Και μετά βλέπουμε. Και πήγα σπούδασα ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακά. Ναι. Το 2004 άνοιξα ένα πολύ μικρό γραφείο και δοκίμασα να κάνω μια προσπάθεια μόνος μου και μου πήγε πάρα πολύ καλά. Χωρίς να έχεις καμία σχέση με οικογένεια, με το οτιδήποτε. Όχι. Μόνος σου. Μόνος μου, ναι, ναι. Στα βαθιά, στα νερά τα βαθιά. Ναι. Είχα άγνοια κινδύνου γι' αυτό. Και δημιουργικότητα, μάλλον ούτως ή άλλως. Πολύ. Που από τη είχα μέσα μου αυτό το καλλιτεχνικό που με βοήθησε πάρα αυτό πολύ. Είναι, ναι. Γιατί με βοήθησε με ποια έννοια? Με βοήθησε να υποδηθώ το ρόλο του επιχειρηματία. Πολλές φορές πρέπει να είναι σκληρός και λίγο απόμακρος που δεν το έχω σαν άνθρωπος. Είμαι πολύ. Σε αγκαλιά, δεν μπορώ να γρίεψω εύκολα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ. Απλά έπρεπε κάθε μέρα να ντύνομαι. Να βάζω μια γραβάτα. Να βάζεις τα. Αν μου τύχει κάτι με τα ρούχα που πούμε τώρα, με φάγανε λάχανο. Το κουστούμι είναι η δουλειά. Είναι ρόλο. Μόλις το βάλω, γίνομαι αυτό που πρέπει. Ρόλο κανονικά. Και μόλις πήγε καλά αυτό το πράγμα και άνοιξε και πήγε πάρα πολύ καλά και εξασφάλισε και στην οικογένειά μου και στους δικούς μου ανθρώπους μια οικονομική ευμάρεια, μια ασφάλεια. Λέω, έλα, καιρός να γυρίσεις γιατί χρωστάς και στον 15χρονο σου κάτι, γύρνα.
Και αυτό είναι καμιά φορά και καμιά κουβέντα που έχω με τον πατέρα μου. Του λέω: είδες, αν με είχες αφήσει από τότε, θα είχα ένα Όσκαρ σήμερα. Μου λέει ο πατέρας μου: αν είχες αφήσει από τότε, μπορεί να ψάχνεις λεφτά να κάνεις την πρώτη σου ταινία. Ναι. Οπότε τα πάντα καλώς γινωμένα, ναι, καλώς γίνονται και η μία δεξαμένη βοηθάει πάρα πολύ την άλλη. Είσαι αυτοδίδακτος, ωστόσο, σκηνοθέτης. Ποτέ... Και επιχειρηματίε είμαι αυτοδίδακτος. Παντού αυτό. Και ο μπαμπάς αυτοδίδακτος. Δεν υπάρχουν σχολές. Πώς είναι να είσαι αυτοδίδακτος σκηνοθέτης στην Ελλάδα? Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, όπως τα πάντα στη ζωή μας. Δεν κακό να μιλήσεις καλού. Εμένα μου άρεσε η αφήγηση. Και αυτό που το είχα. Το είχα από ανθρώπους. Ο πατέρας μου ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Η προγιαγιά μου που τη γνώρισα. Πέθανε στα χέρια μου. Τα κάνανε μικρές στην οικογένειά μου, και έτσι προλάβα προ γιαγιά. Έβαζε την υπογραφή της με σταυρό. Κανείς δεν μου αφηγούνταν παραμύθια όπως η γιαγιά μου. Δεν πάνε να έχεις τελειώσει λογοτεχνία. Όταν έρχονται ενώ του παραμυθιού, ήθελα τη γιαγιά. Για μένα αυτή είναι η σκηνοθεσία. Η αφήγηση. Πήγε ένα σενάριο και μου το γυρνάγανε πίσω. Μου λέει αυτό είναι, δεν είναι. Στο σενάριο δεν πρέπει καμία σκηνή να είναι πάνω από τρεις σελίδες, γιατί κλείνει το μυαλό του θεατή. Ποιος το λέει αυτό? Εδώ μου λέει σκηνή 16 σελίδες. Τόσο μιλάνε άνθρωποι. Κάνε θέατρο, όχι, θα κάνω σινεμά. Και βλέπει σιγά σιγά βγαίνει το Τσέρντομπιλ και μου λέει: κοίτα, έχεις δίκιο. Ικανό. Α, έπρεπε να έρθει απ' έξω κι αυτό. Για να πούμε κι εμείς ότι πάμε να ακολουθήσουμε την ιστορία. Γίνεται μια πολύ ωραία στροφή που πλέον ξανάρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια. Λοιπόν, πάμε λίγο στέτερος εγώ. Πώς σου προέκυψε σαν ιδέα και πώς κατάφερες να την υλοποιήσεις και τι άλλαξε στην ζωή σου την επαγγελματική όλη αυτή η τεράστια επιτυχία που ήρθε? Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι το έτερος εγώ. Ήταν το πρώτο σενάριο που έγραψα στη ζωή μου. Το έγραψε 21 φορές και αν δεν ερχόταν η Κατερίνα, η φίλη του, ακόμα θα το έγραφα. Και ενώ στην αρχή φάγαμε πάρα πολύ ξύλο και από κριτικούς και από κόσμο γενικά ήταν. Μετά ήρθαν τα γεγονότα που δικαίωσαν την ταινία και ήρθε η σειρά. Ωραία, πάμε λίγο σε αυτό. Όταν πρωτοεμφανίστηκε λοιπόν αυτή η ταινία, αυτό που είπες μόλις τώρα, άκουσες διάφορα. Και μετά όταν ήρθε η αναγνώριση απ' έξω. Του μπαραν όλες οι απόψεις, ναι, αυτές σε σχέση με το πόσο καλή ταινία είναι κτλ. Σε πρώτο χρόνο, επιστρέφοντας στον κινηματογράφο για να δώσω στο 15χρονο αυτό με αυτό που του στέρισα, ξαναμπήκαμε μία άβρα 15χρονου. Ότι θα έρθω, θα κάνω κάτι πολύ ωραίο, όλοι θα το πάρουν αγκαλιά. Το βλέπεις το ύφος, έτσι. Μόλις ήταν λοιπόν τα πρώτα χαστούκια, το σοκ μου ήταν τόσο μεγάλο από την ένταση της γραφής και της. Ότι είναι χάλια, δεν βλέπετε αυτό, εννοείς, τέτοια γράφανε. Ναι. Που ήταν από τον προσγείωση, αλλά μετά μου δημιουργήθηκε μια πορεία, δηλαδή ότι τι έκανα. Δηλαδή δεν εξαπέλυσε έναν ιό στην ανθρωπότητα. Δεν σκότωσε έναν άνθρωπο. Ένα έργο έκανα, ρε παιδί. Εντάξει, ναι. Γιατί τόσο μένος. Ήταν μια καλή προσγείωση από όλες τις απόψεις. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι αρκετά ρεαλιστής. Και είμαι ρεαλιστής σαν δημιουργός, δηλαδή, και νομίζω οι περισσότεροι σκηνοθέτες. Όταν τελειώνει μια ταινία, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχει πάει στραβά και τι δεν είναι σωστό. Ξέρω τι ήθελα να κάνω και δεν μου βγήκε. Ξέρω τι ήθελα να κάνω και δεν έγινε λόγω budget ή λόγω συνθήκων ή λόγω πολλών. Δεν περιμένω κάποιον να μου πει τις παθογένειες ταινίες μου, τις ξέρω. Γι' αυτό, όταν διαβάζω μια κριτική, δεν παίρνω πληροφορίες για το έργο μου, αλλά γι' αυτό μου τη γράφει. Οπότε για μένα τελειώνει εκεί το όλο θέμα. Τι ωραίο αυτό που είπες μόλις. Υπέροχο. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι μέσα, ναι, στο μυαλό. Ναι. Τώρα από εκεί και έχεις πέρα. Έχεις πολύ δίκιο. Δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ. Για μένα είναι λάθος για μας τους δημιουργούς να λέμε καλή ή κακή κριτική. Γιατί ξέρεις, καλή κριτική λέμε αυτή που γράφει καλά για μας και κακή αυτή που γράφει κακά για μας. Είναι λάθος. Δεν υπάρχει καλή και κακή κριτική. Υπάρχει κριτική και υπάρχουν και. Βεβυλογραφήματα, να το πούμε έτσι λίγο. Και από ψούλες. Από ψούλες που δεν έχουν κάνει, που δεν μπορείς να τις κάνεις τίποτα, που σε χαροποιούν μόνο για το ότι εντάξει, μωρέ. Χαίρομαι που αυτός ο άνθρωπος βγάζει αυτή τη σχολή σε μένα, γιατί με τόση σχολή θα μπορούσε στον δρόμο να σταματήσει κανένα φανάρι και να σκοτώσει κανένα. Ανέφερες πριν το Netflix και επειδή θέλουμε όλοι τόσο πολύ η σειρά σας να ανοίξει τα φτερά της και να ταξιδέψει έξω, έχουμε ακούσει, έχει γίνει συζήτηση ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Το Netflix δεν έκανε βραβείο ποιότητας. Όχι, αλλά θα σε δουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, η πλειοψηφία των σειρών δεν βλέπονται. Υπάρχουν λοιπόν οι σειρές που τις βλέπεις και λες, είναι δυνατόν τώρα να είναι αυτό στο Netflix και να μην είμαι εγώ. Και υπάρχουν και οι σειρές που τις βλέπω και πάω μετά στον καθρέφτη του σπιτιού μου και λέω τσαφουλιά. Ντροπή σου να λύσω έτσι ο σκηνοθέτης. Αν έχεις λίγο φιλότιμο, σταματάς τώρα. Κοίτα τι κάνανε οι άνθρωποι, δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό. Εγώ ήθελα να μπει η γλώσσα στην πλατφόρμα. Ναι. Και μεγάλη μου επιτυχία, μεγάλη μας επιτυχία της σειράς και όλων των συντελεστών είναι ότι. Είχαμε μια διαπραγμάτευση με το Netflix για 2-3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το Netflix που δεν ήξερε πού είμαστε, κάνει το πλαστικά. Φυσικά. Τώρα μας κοιτάει. Και αν δεν είμαι εγώ,
θα είναι κάποιος άλλος. Κοίτα, ουσιαστικά πιστεύω ότι έχει πολλά ωφέλη όπως έγιναν τα πράγματα. Πρώτον, αυτή η πλατφόρμα ξέρει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Αυτό που τους εντυπωσίασε ασύλληπτα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί στην αρχή ήταν πολύ φιδωλή. Εκεί που περάσαμε το πρώτο στάδιο και αρχίσαμε να μιλάμε πια σαν φίλοι, εκεί που σοκαρίστηκαν, ήταν όταν μάθανε το μπάτζετ της σειράς. Αυτό πάντα στην Ελλάδα παντού συμβαίνει, να το πούμε αυτό και με τις παραστάσεις. Δηλαδή, όταν λέει, δεν μπορεί. Πόσο κόστησε η σειρά, λέω, πείτε μου εσείς. Και μου λένε, εμείς ξέρουμε, μου λέει, τα κάνετε στην Ελλάδα φθηνά, ότι είσαστε όλοι μάχημοι. Οπότε μου λέει, λέμε τόσο το επεισόδιο. Λέω, τόσο ολόκληρη σειρά και περισσεύουν και. Η πρώτη επιτυχία είναι αυτή. Η πρώτη επιτυχία είναι ότι είδαν ηθοποιούς. Με ρώταγαν για ηθοποιούς. Ποιος είναι αυτός που κάνει εκείνο το ρόλο. Ποιος είναι εκείνος. Εγώ τώρα θα αλλάξω κατηγορία, θα πάω αλλού. Θα πάω στην περασμένη χρονιά και σε μια συνέντευξη που έδωσες, νομίζω στο peak του Me Too, πρέπει να ήτανε, και η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, έγινε viral. Νομίζω ότι... Στο πρωινό του Αντένα. Στο πρωινό του Αντένα, ναι. Αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό, πριν μου πεις την ερώτηση, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι εγώ δεν βγήκα ούτε για να πάρω... φαν, ούτε να πάρω θέση. Βγήκα να πω αυτό που νιώθω και για τους λόγους που είπα ότι βγαίνω. Και επειδή ο κόσμος αγκάλιασε πολύ αυτή τη θέση, τώρα στις συνεντεύξεις δέχομαι την ίδια ερώτηση, αν νιώθω την ανάγκη να ανασκευάσω κάτι που είπα, γιατί τότε δεν τόλμησε κανείς να μου την κάνει ερώτηση αυτή. Περιμένουν να καταλαγιάσει λίγο το θέμα. Και θέλω να εξηγήσω κάτι που είπα, το οποίο το είπα πάνω στη ρήμη του λόγου μου, αλλά δεν αυτό με ρωτάγανε. Γιατί με ρωτάγανε αν θέλω να ανασκευάσω τη φράση «Δεν μπορείς να είσαι σπουδαίος καλλιτέχνης αν δεν γίνεις σπουδαίος άνθρωπος». Ο Πικάσο μου λέει, δεν είναι καλλιτέχνης, αν ήταν κακοποιητής. Και εξηγώ το εξής και λέω ότι εγώ δεν είμαι κλεγμένος. Όταν ανοίγω το στόμα μου και μιλάω, εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου και τη σκέψη μου και την αισθητική μου, κανέναν άλλον. Είπα για μένα τι είναι καλλιτέχνης. Αν εγώ μάθω αύριο το πρωί ότι ο Πικάσο κακοποιούσε ανθρώπους, είναι ένας σπουδαίος ζωγράφος. Αλλά καλλιτέχνης για μένα δεν είναι. Αυτή την άποψη είπα. Αυτό που θέλω να ανασκευάσω όμως, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να το πήραν λάθος, και επειδή είναι ένας τομέας που τους ανθρώπους, όχι τους εκτιμώ. Τους λατρεύω γιατί δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς αυτούς. Είναι για τους οπερατέρ. Είπα μια φράση ότι ο σκηνοθέτης που τραυματίζει ψυχικά τον ηθοποιό του δεν είναι σκηνοθέτης, είναι οπερατέρ. Όταν το είπα αυτό, δεν είχα στο μυαλό μου τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Γιατί χωρίς αυτούς εγώ δεν υπάρχω. Ήταν πάνω στην ένταση και στην ταχύτητα του λόγου. Ναι, καταλάβαμε. Εντάξει, παραδείγμα. Είχα στο μυαλό μου ως οπερατέρ αυτόν που βλέπει ένα κορίτσι να το χτυπάνε, ένα ζώο να πεθαίνει και το τραβάει με το κινητό αντί να μπει να τους χωρίσει. Όταν είπα λοιπόν οπερατέρ, είχα αυτό στο μυαλό μου. Αυτούς που βλέπαν το δελφίνι να σπαρταράει και αντί να του κάνουν ένα έτσι, το τραβάγανε με τα κινητά και πέθανε στην παραλία. Αυτούς που βλέπουν να χτυπάνε μια κοπέλα και δεν μπαίνει να τους χωρίσει. Αυτούς είχα στο μυαλό μου. Ναι. Και όχι τον κλάδο. Ναι. Αυτό ήθελα να. Ανασκευάσω. Τη εκπομπή σας να διευκρινίσω για να ανασκευάσω. Ναι. Νιώθεις ότι διανύουμε μια εποχή που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε, πώς το διατυπώνουμε, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και ότι όλα εν δυνάμει είναι παρεξηγήσιμα. Ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια κατάσταση που θα αρχίσουμε να βιώνουμε τώρα το φασισμό της δημοκρατίας. Ότι αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη και αν δεν συμφωνείς μαζί μας, είσαι απέναντι. Στην πειρά. Μία είναι η απάντηση. Έλλειψη παιδείας. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε πόντο από το ένστικτο της ρωμαϊκής αρένας. Θα σου πω που είναι το λάθος. Έχει μια πολύ ωραία σκηνή ο Μπράιαν Ντε Πάλμα στο Σημαδεμένο. Που είναι ο Πατσίνο στο εστιατόριο και μετά τον καυγά με τη Μισελ Φάιφερ. Σηκώνει και είχε έναν τρομερό μονόλογο και καταλήγει λέγοντας ότι χρειάζεστε ανθρώπους σαν και εμένα για να σηκώνετε τον δάχτυλό σας και να λέτε αυτός είναι ο κακός. Αυτός είναι τι σε κάνει καλό. Επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε πριν, που δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να μου πεις λίγο για όταν έδωσες την ένδευξη στο πρωινό και υπήρξε όλη αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο, εσύ τι ένιωσες, εσύ τι πήρες, ενώ τι... Εμένα πάντα μου προκαλούσε εντύπωση να επιβραβεύεται κανείς ή να εισπράττει εύσημα για το αυτονόητο. Πιστεύεις ότι πήγαν άνθρωποι από τη συνέντευξή σου στο έδωρο εγώ. Πάρα πολύ. Αυτό ήθελα. Πάρα πολύ. Στη σειρά κυρίως. Γιατί η ταινία αυτό δεν έχει κάνει και πριν. Αλλά το... να πήγανε στη σειρά. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το έχει, να έχει, ναι. Να έχει συμβεί σε όλο. Το είχα διαβάσει και σαν σχόλιο. Ότι εγώ από αυτή τη συνέντευξη έξω και βρήκα τη σειρά και τι σειρά θα έκανα. Ότι τι, για... τι οπότε... έχει φτιάξει αυτό ο τύπο που μίλησε έτσι. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι και με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη που έχει τηλεόραση. Έχει ασύλληπτη δυναμία. Είναι τώρα, πολύ δυνατό μέσο, έτσι. Ναι, είναι. Η κόρη σου τι σου λένε για όλα αυτά, Σωτήρη. Ανοιχτές συζητήσεις κάνεις μαζί τους, γιατί είναι σε μια ηλικία τώρα που μπαίνουν στην εφηβεία. Πάρα πολύ. Πώς, Σωτήρη μου, μπορούμε, πιστεύεις, να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και ίσως και τα κορίτσια κάπως περισσότερο, στο να αντιμετωπίσουν την τρέλα που πολλές φορές θα συναντήσουν εκεί έξω και τη βία που θα συναντήσουν εκεί έξω.
Κοίταξε να δεις. Το ένα είναι αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να τους φτιάξεις ένα μπλουζάκι που να λέει. Έχεις δει αυτό το μπλουζάκι που λέει ο μπαμπάς μου έχει ένα όπλο, ένα φτιάρι και πάντα ένα άλοθη. Οπότε επειδή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με τέτοια μπλούζα αναγκαστικά, την εξοπλίζει στον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς να κάνεις το παιδί σου να ζήσει μια ασφαλή ζωή χωρίς να το τρομοκρατήσεις. Χωρίς να το κάνεις να φοβάται. Προσπαθείς να το κάνεις να σκέφτεται. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πράγμα που το σχολείο σε μεγάλο βαθμό, τρόπο που είναι δεδομένη η εκπαίδευσή μας, δεν το κάνει. Τα παιδιά μας δεν κάνουν σεξουαλική αγωγή. Δεν κάνουν οδική συμπεριφορά. Κάνουν τους βίους της Αγίας Εκατερίνης και γράφει μια εργασία 15 σελίδες. Όταν έρθει μπροστά της ο βιαστής, ο ομοφοβικός, ο καταπιεστής, ο δυνάστης, αυτός που της στερήνει, δεν θα ξεφύγει από αυτό. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη προς τη θρησκεία μας, ξέροντας για την Αγία Εκατερίνη. Ή για τον όποιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό ότι το πλαίσιο αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν και η εκπαίδευση δεν ακολουθεί. Εγώ, ας πούμε, τους έκανα κουβέντα τώρα ότι κοίταξε να δεις. Μπορεί αύριο μεθαύριο να πέσει στην παγίδα, όλοι έχουμε πέσει, και ενώ βρίσκεσαι σε μια πολύ προσωπική στιγμή με το αγόρι σου, αυτός να έχει βάλει ένα κινητό κάπου ένα μαξιλάρι ή σε μια τσάντα που έχει μια τρύπα και να το μαγνητοσκοπήσει. Και να το βγάλει. Και δεν θέλω να μου πας και μου πει δείξει από κανένα μπαλκόνι. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή δεν κάνεις κάτι που δεν κάνουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Απλά εσένα θα το δούμε εκείνη την ώρα. Θα σε προσεκτική την επόμενη. Κοίτα, μην μου κάνεις καμιά ανήσυχα και με στείλεις φυλακή. Μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο να σου ό,τι κάνω, δεν να σε ρωτάω. Γιατί έχω πολλά ζητήματα. Τα παιδιά δεν πρέπει να του λες τι να μην κάνουν. Αυτό είναι το λάθος. Πάει και πηδάει στον καναπέ. Μην πηδά στον καναπέ. Εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Σου λέω αγάπη μου, θες να πηδήξεις. Εκεί. Πήγαινε και πήδα σε αυτή την κάρκλα. Γιατί στον καναπέ θα χτυπήσεις. Ωραία, μου λες τι να μην κάνω μια ζωή. Πες μου τι να κάνω, ρε φίλε. Κάνω αυτό. Και σε ακούνε περισσότερο έτσι. Ναι, τη μάνα του όποτε ζορίζονται, με παίρνει τηλέφωνο, κάνω τις κόρες μου, μου λέει θα σκοτώθω με δύο μακρύ. Εντάξει. Είμαστε χωρισμένοι γι' αυτό, αλλά έχουμε εξαιρετική σχέση. Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Το διαζύγιο είναι για να τη σώνει τη σχέση, δεν είναι για να την τραυματίζει. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Στη δική σου, ναι, όχι πάντα. Ναι. Γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αν δεν χωρίζαμε, μπορεί να μην μιλιόμαστε. Έπρεπε να χωρίσουμε για να αγαπηθούμε, να σεβαστούμε ένα τον άλλο. Εγώ, α πούμε, στα παιδιά μου λέω αυτό. Καλό είναι οι γονείς. Ο γάμος για μένα είναι σαν το ευρώ. Καλύτερα να μην μπεις. Εάν μπεις. Εάν μπεις, καλύτερα να μην βγεις. Λοιπόν, είναι αυτή η συνθήκη. Λοιπόν, δεν παντρεύεσαι με κάποιον για να χωρίσεις. Ναι. Αλλά αν αυτό το πράγμα γίνει, ακόμα και με αυτή την αναποδιά, που είναι τραυματική για τα παιδιά, οφείλεις να τη δεις το πλεονέκτημα. Ότι αύριο το πρωί δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις εγκλωβισμένη σε μια σχέση κακοποιητική που δεν περνάς καλά. Στο έδωσαν το παράδειγμα, μπας και μαμά. Η ευτυχία είναι επιλογή. Στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Φύγε. Καθένας τώρα με τα δικά του βιώματα, μιας και κι εγώ παιδί χωρισμένων γονιών, πιστεύεις ότι υπάρχει τρόπος όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι να μην γίνει με τραυματικό τρόπο για τα παιδιά? Όχι. Ακόμα και αν χωρίσουν καλά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ναι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι. Ναι. Ότι θα κάνεις μια θα την κάνεις. Βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό από τότε ήμασταν εμείς στην ηλικία τους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, ένα παιδάκι υπήρχε που είχαν χωρίσει οι γονείς του. Σήμερα, στην τάξη της χώρας με τα 30 παιδιά, είναι ζήτημα αν 4 παιδάκι είναι οι γονείς του παντρεμένοι. Και αυτό είναι που το είχα πει και σε συνέντευξη εκείνη που αναφέρθηκες για το Me Too. Όχι γιατί ξεχαρβαλώσαμε την κοινωνία που λένε οι παλιότεροι. Κάνατε την κοινωνία, μην πούμε τη λέξη. Αλλά γιατί καταλάβαμε όντως ότι έχει παθογένειες. Ότι ήταν λάθος. Έγινε με πολύ αγάπη αυτό το λάθος από τους γονείς μας. Αλλά ήταν λάθος. Κάνε ό,τι θες, αλλά να είσαι πρώτος. Όχι. Κάνε ό,τι θες, αλλά να είσαι ευτυχισμένος. Παντρέψου, του πήγες 30 να δούμε ένα εγγόνι. Την εποχή μεγάλωσα εγώ με το 75. Έτσι και πάταγες στα 25. Και έμενες ακόμα με τη μάνα σου, είχες πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Αν έφευγες από τη μάνα σου να πας να μείνεις μόνος σου, χωρίς να είσαι παντρεμένος, ήσουν γυναικωτός, θα την πω έτσι τη λέξη, γιατί την άκουγα και εγώ μικρός. Να τον προσέχετε. Δεν του φεκάει πουλιά. Δεν βγάζει ψάρια. Δεν παίζει ξύλο με άλλα αγόρια. Θα γίνει γυναικωτός. Με αυτή τη φράση μεγάλο στη θεία μου. Τι λένε. Ναι, το είχαν. Λίγο είναι. Σε ένα μέρη είναι λίγο. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι τα μοντέλα της κοινωνίας που σε μαθαίνουν πραγματικά να πηγαίνεις σε μια γωνιά και να κάθεσαι. Τι θα πει ο κόσμος. Μα είναι τόσο αυτός ο κόσμος. Δεν πάει να πει ό,τι θέλει. Ποιος είναι ο κόσμος. Εμείς. Ποιος είναι ο κόσμος. Σουχονέα. Ποιος είναι ο κόσμος. Εμείς, Σωτήρη, τι να σου ευχηθούμε για την ζωή σου, την επαγγελματική και την προσωπική. Τι είναι αυτό που θέλεις για σένα.
Ναι, θα ακούσω κλισέ πάλι. Υγεία. Και τη δυνατότητα να μπορώ να μεταβολίζω τα σκοτάδια μου σε φως όταν επικοινωνώ με τους συνανθρώπους μου. Δεν θα βγεις, θα παίξουμε. Έχουμε παιχνίδια εμείς εδώ. Ωραία, πάμε.